Είχαμε χτες τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συλλόγων για Συνωσίες Κοινολογίας Κάλο Μαρτίν Κόσμε, που επισκέφτηκε την περιοχή, επισκέφτηκε και τον Δήμαρχο Πρέβεζα Χίριο Μπαΐλ, με συνδετικό κρίκο τον Σύλλογο Γευσυνωστών Πρέβεζας Μίθεκο, που πρόεδρο έχει τον κύριο Παύλο Αλεξάνδρου, όπου συζήτησαν με τον Δήμαρχο για το σχεδιασμό που υπάρχει να πραγματοποιηθεί Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Γευσυνωσίας το 2017 στην Πρέβεζα. Έχουμε τον κύριο Παύλο Αλεξάνδρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε καταρχήν. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξάνδρου. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Αλεξάνδρου, νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η πραγματοποίηση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Γευσυνωσίας να γίνει το 2017 στην Πρέβεζα, αλλά και οι δράσεις που κάνετε με τον Σύλλογο Γευσυνωστών Πρέβεζας. Και νομίζω, επειδή ενδεχομένως και ο κόσμος δεν γνωρίζει πάρα πολλά, καλό θα ήταν έτσι να μας αναφέρετε κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Να σας πω, να ξεκίνησα την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία έγινε βέβαια προγραμματισμένα και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τέταρτη φορά που έρχεται στην Πρέβεζα. Έχουμε αποκτήσει μια φιλία από τότε που ο σύλλογός μας γράφτηκε στο Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο. Και επειδή ο Κάρλος Μαρτίν Κόσμε επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα, από τότε που, εν πάση περιπτώσει, γραφήκαμε κι εμείς, επισκέπτεται επανειλημμένα την Πρέβεζα και την γύρω περιοχή και την Ήπειρο γενικότερα δηλαδή, γιατί ουσιαστικότερα αντιμετωπίζεται το θέμα όχι μόνο σαν Πρέβεζα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά σαν Ήπειρος. Μάλιστα. Από την επίσκεψή μας στον Δήμαρχο και επίσκεψή μας στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ιωάννου, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό του Συμβουλίου. Ένα Συμβούλιο που η αλήθεια είναι το πολεμάμε εδώ και αρκετά χρόνια, να το κάνουμε από το 2015. Ήταν στην αρχή να γίνει με την ευκαιρία και των γενεθλίων, θα μπορούσα να πω, του Συλλόγου μας, του Μίθεκου, ο οποίος συμπληρώνει 10 χρόνια τώρα το 2015. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως υπήρχαν άλλοι λόγοι που υπήρχε κάποια δυσκολία, που βέβαια και τώρα υπάρχουν κάποιοι λόγοι, γι' αυτό ακριβώς δεν έγινε, γιατί κάναμε μια διαφοροποίηση επειδή είχαμε κάποια προβλήματα εκεί στη Γαλλία, που θα γίνει φέτος στο Περπινιάν της Γαλλίας, για να γίνει φέτος, για λόγους θα λέγαμε σκοπιμότητας ή πολιτικής, πώς θα το πούμε, έγινε στη Γαλλία και δεν έγινε στην Πρέβεζα, το πηγαίναμε για το 2016. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως, η Πρέβεζα είναι πολύ μακριά από την επικοινωνία της με την Αθήνα και με τη Θεσσαλονίκη, όπου έρχονται οι περισσότερες αεροπορικές γραμμές από τις διάφορες πρωτεύουσες, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή άλλες πόλεις των ευρωπαϊκών κρατών. Και είχαμε μείνει με μια μικρή, έτσι, πώς θα το πω, όχι αναμονή, μια μικρή αμφιβολία για να το κάνουμε το 2016. Μάλιστα. Περιμέναμε βέβαια ότι θα τελειώσει ίσως ο δρόμος Κόρινθος Πάτρας, κάποια κομμάτια εδώ της Ιαμβρακία, κάποια κομμάτια... Στην ουσία είχατε πρόβλημα με την πρόσβαση. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε τους ΕΣ και να τους φέρουμε με λεωφορεία από την Αθήνα 5,5 ώρες, 6 ώρες ταξί. Σωστά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω βέβαια τώρα από φέτος μπήκε και η Aegean, το βλέπουμε και αυτό, έβαλε κάποια δρομολόγια. Σωστά. Ίσως να με τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Να. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη. Ο προβληματισμός με την Αθήνα, βέβαια, αν καταφέρουμε, κατορθώσουμε, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε τώρα. Ξεκινάμε να το βάλουμε στα σκαριά, να πάμε για το 2017 με την προϋπόθεση ότι του χρόνου το 2016 θα γίνει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα έχουν τελειώσει κάποιοι δρόμοι για να θέσουν σοβαρή υποψηφιότητα. Μάλιστα. Η απόφαση παίρνεται κάθε χρόνο. Φέτος δηλαδή θα πάρουμε απόφαση για το πρώτο κάνουμε το 2016. Μάλιστα. Πάνω το 2016 θα γίνει στην Ιταλία, νομίζω, ή στην Πορτογαλία, τώρα δεν ξέρουμε, έχουμε δύο προτάσεις. Τα πράγματα είναι εκεί δηλαδή. Η ουσία είναι ότι από την πλευρά και από την περιφερειάρχη του Δημάρχου υπάρχει διάθεση. Βεβαίως. Υπάρχει διάφορα, γιατί η βοήθειά τους, ας πούμε, προς σε όλα τα επίπεδα. Για πείτε μας λίγο για το Σύλλογο Γευσυνωστών Πρέβεζας. Ποια είναι η δράση σας, δώστε μας λίγο έτσι και στον κόσμο που δεν γνωρίζει τόσο πολύ, να κάποια στοιχεία. Ναι.
Καταρχήν, είναι ένα σύλλογο ο οποίο ασχολείται, ας πούμε, με τις γεύσεις. Mm-hmm. Και τα τραπέζια που κάνουμε, τώρα βέβαια έχουν απομακρυνθεί λίγο, τα έχουμε απομακρύνει λίγο, δεν κάνουμε τόσα πολλά. Στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, τέλος πάντων, που υπήρχε η μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, κάναμε σχεδόν κάθε Κυριακή από ένα γεύμα. Mm-hmm. Από ένα γεύμα. Τα οποία γεύματα έχουν κάποια, έχουν διάφορα φαγητά. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή αυτό όπως το γνωρίζετε, ξέρω εγώ, το τετριμένο, ξέρω εγώ, που συνήθως κάνω στο τραπέζι, μια σαλάτα, μια φέτα, ξέρω εγώ, μια μπριζόλα ή ξέρω εγώ, ψάρι και φέρεις. Υπάρχει διαφορετική, διαφορετικά το τραπέζι, mm-hmm. με διάφορα φαγητά, mm-hmm. συνδυασμένα βέβαια μεταξύ τους, ξεκινώντας, ξέρω εγώ, από την αρχή μέχρι το τέλος, με κάποια έτσι σε στυλ, θα μπορούσα να πω γκουρμέ παραδοσιακά, αλλά έτσι γκουρμέ. Ας πούμε, θα μπορούσα να πω ότι προχθές το βράδυ, που την τελευταία βράδυ την Κυριακή, που φάγαμε στην Ψάθα, mm-hmm. με τον πρόεδρο, να πούμε αυτό δηλαδή το τελευταίο, κάποιοι λίγοι βέβαια, έτσι, γιατί είναι και δύσκολο τώρα το καλοκαίρι να μαζευτούμε όλοι. Μας έκανε 6-7 ανθρώπους εκεί το τραπέζι, ας πούμε, ο πρόεδρος. Mm-hmm. Είχαμε συνοηθεί εκεί με τον Κώστα τον Κυριάκη, που είναι ο ΣΕΦ, ο νεαρός. Mm-hmm. Ο γιος του Γιάννη Ψάτα, που είναι ΣΕΦ στο μαγαζί του. Και μας είχε φτιάξει 4 διαφορετικά, θα μπορούσα να πω, φαγητά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με ένα φρυγανισμένο ψωμί, που στη βάση είχε από πάνω μια σάλτσα ντομάτας με κρεμμύρια και μαθάκι. Από πάνω τρεις τηγανιτές, ας πούμε, σαρδέλες δυσμένους με κρασί. Περάσαμε στο δεύτερο, που ήταν σουπιές, μαγειρεμένες διαφορετικά βέβαια, έτσι, όχι όπως εσείς. Mm-hmm. Μαγειρεμένες διαφορετικά με ένα ρύζι. Mm-hmm. Περάσαμε στο τρίτο, ήταν πολύ καταπληκτικό. Ήταν ένα μπολ, στο οποίο ήταν κάτω ήταν κρυθαράκι και πάνω είχε 2 κυδόνια, 2 μύδια και μία γαρίδα σε σάλτσα, βέβαια, όλα αυτά, έτσι, μέσα σε σάλτσα, και τελειώντας, ας πούμε, με ένα κέφαλο στη λαδόκολα κλπ. Αυτό ήταν ένα έτσι μικρό, θα μπορούσα να πω, έτσι, από τα φαγητά, ας πούμε, που κάνουμε. Mm-hmm. Γίνεται δηλαδή μία γευσιγνωσία γύρω από το θέμα, ας πούμε, του φαγητού, και είναι γνωσία, βέβαια, έτσι, μετά με τα κρασιά. Βέβαια, εκεί δεν είμαστε τόσο πολύ εδώ, γιατί θα πήγαινε πολύ ακριβά το τραπέζι. Συνήθως παίρνουν κάποια έτσι πολύ απλά φαγητά, για να μην φύγει πολύ μακριά. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, η παρουσία μας στην Ευρώπη είναι αρκετά σημαντική. Mm-hmm. Βέβαια, και στην Ελλάδα είναι σημαντική. Θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια, εγώ έχω συνεργαστεί με την σύλλογός μας, δηλαδή. Έχει συνεργαστεί με τους ξενοδόχους, mm-hmm. και έχουμε παρουσιάσει 2 φορές στη Θεσσαλονίκη, στη φιλοξένεια, έχουμε παρουσιάσει τα προϊόντα που έχει, να πούμε, η Πρέβεζα βασικά αυτού. Mm-hmm. Έχουμε διοργανώσει στα Γιάννενα, μαζί βέβαια με τη Βρέσια Αστυνομία Σιωνή και κάποιος άλλος. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταστρώσαμε mm-hmm. το σχέδιο του υπηρώτικου πρωινού. Μάλιστα. Αυτά είναι προϊόντα του υπηρώτικου πρωινού, και το οποίο βέβαια εμείς μόνοι μας το παρουσιάσαμε, ας πούμε, στη Χορέκα φέτος το 2015, να πούμε, το Φλεβάρι. Όπως επίσης πέρυσι το 2014 εγώ συμμετείχα στη Χορέκα, mm-hmm. που την λέει η Αρχιμαγείρων Ελλάδος, στην Επιτροπή Αξιολόγηση του Καλύτερου ΣΕΦ Νεαρού για το 2014 από την πλευρά τους. Μάλιστα. Γενικότερα προσπαθούμε μέσα από τις γνωριμίες μας που έχουμε, την πρόθεση. Στην ουσία, αν το καταλαβαίνω σωστά, και όπως βλέπω στο δίκτυο που αναφέρει, με επίκεντρο τη γευσινοσία, αναδεικνύεται συνολικά η περιοχή και σε τουριστικό επίπεδο και μέσα από τις γεύσεις της, αλλά και τα τοπικά προϊόντα. Γίνεται μια συνολική προβολή για την περιοχή μας. Πρέπει να σας πω ότι από τις βραβεύσεις που έχουμε κάνει, mm-hmm. που είναι η μία της κυρίας Βαϊμάκη μεταξύ, από την Ήπειρο δηλαδή, η άλλη είναι του κυρίου Καράλη με τα Τυριά, mm-hmm. η άλλη είναι του κυρίου Γείτονα με τα Χέλια, και
4 έχουμε κάνει και είναι και του, και του, ναι, όχι στο μυαλό μου, δεν πειράζει. Του Βαγγέλη του γείτονα, του Βαγγέλη του γείτονα είπα. Mm-hmm. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Δεν πειράζει, κάποια άλλη στιγμή θα, ναι, που θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία θα τα πούμε τότε. Λοιπόν, πάτε, νομίζω ότι το κομμάτι αυτό, παρότι ότι είναι πολύ βαρύ φορτίο για τη μικρή μας πόλη, νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα άξονα να μπορέσουμε να προωθήσουμε λίγο και τον τουρισμό της, αλλά και τα προϊόντα της. Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρου, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και για αυτή την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.